Αυτή η ώρα νομίζω είναι κατάλληλη για μια. Για άλλον έναν άντρα, έτοιμο για όλα. Αχ, ναι. Να σου πω. με το Μιλιόγλου βγήκατε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν άντρα έτοιμο για όλα, τον Δημήτρη Μιλιόγλου, ο οποίος μας λέει, εκτός από αυτό που κάνει, μας λέει κάτι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Το ξέρετε ότι ήταν 120 κιλά. Ο Μιλιόγλου. Μιλιόγλου και ότι δεν το καταλάβαινε και ότι ξαφνικά άλλαξε τελείως τη διατροφή του μέσα σε μια μέρα. Άντε ρε. Έλα. Επίσης το ξέρετε ότι μία... Εντάξει, είναι και ψηλό παιδί τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά ήταν πολύ. Μία κοπέλα η οποία τον άκουγε κάθε μέρα και του έστελνε μηνύματα, απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Για πάρτι του. Στο ραδιόφωνο, αν δεν κατέβει να τη μιλήσει. Απαπα. Και φυσικά πήγαμε στο σκοπευτήριο. Θα τα δείτε όλα. Στο σκοπευτήριο και σκοπεύσει. Γιατί έχει αποθυμένα κι αυτό. Πάμε. Στο σημερινό Άντρες Έτοιμοι για Όλα φιλοξενούμε ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα. Ασχολείται με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, θα μπορούσε να ήταν και μοντέλο. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Εγώ. Γεια σου, Ρεχάντα. Πώς ξεκίνησες ραδιόφωνο, πόσα χρόνια κάνεις και πώς έτυχε. Ξεκινάω με τη σχολή του 97 ραδιόφωνο από τη Χαλκίδα, μετά έρχομαι Αθήνα, το κάνω σε ρί μέχρι τώρα, τηλεοπτικά. Ούτε που θυμάμαι πως έτυχε. Έκατσε, με έβγαλαν σε ένα casting και από εκεί και πέρα το πράγμα πήρε το δρόμο του. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου έχει δύναμη μέσα του, ενέργεια και τρέλα. Ήμουν πάρα πολύ μετρημένο παιδί, πάρα πολύ μέσα ό,τι πει η μαμά και ο μπαμπάς. Are you ready, boots? Start walking. Κομμάτι, σχέση. Γενικότερα δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Κουσούρι, πολύ. Μεγάλο. Τεράστιο. Κοίτα, είμαι σε σχέση πάρα πολύ κόμμενα. Δηλαδή, αν πω ότι θα ερωτευτώ και θα πέσω με τα μούτρα σε μία σχέση, θα είμαι και τις φάσεις να κοιτάξω κινητό, θα τσεκάρω τι γίνεται. Φιλιάρι. Ω, φίλε, δεν έχεις ιδέα. Δεν παλεύεσαι δηλαδή. Με τίποτα. Αδιόρθωτος, τραγικός. Το τρομερό αυτό παιδί Δημήτρης Μιλιόγλου έχει φοβίες άραγε. Φοβάμαι ότι θα πάρω πολλά κιλά πάλι κάποια στιγμή. Ήμουνα πολλά κιλά κάποτε. Όταν σου λέω πολλά κιλά, είχα φτάσει στα 120. Δεν έβλεπα πώς έχω γίνει. Ένα ωραίο πρωί ξυπνάω και κοιτάω στον καθρέφτη. Είχα κάνει και τον πανάκι μου και λέω εντάξει. Και σαν να μου άνοιξε ρε παιδί μου κάποιο στα μάτια και συνειδητοποίησα ότι ήμουν χοντρός. Σου έχει τύχει κάτι στα 19 χρόνια που κάνεις ραδιόφωνο να πεις κοίτα, είναι στα όρια. Μου στείλει μία ακροάτρια μηνύματα, τα γνωστά ερωτικά και με ειδοποιούν από τη ρεσεψιόν ότι είναι κάτω. Τότε έκανα και 7, 10, 12, 2 τη νύχτα και σε περιμένει και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει άμα τις μιλήσεις. Μη σου τυχεί. Παίρνεις ευθύνη επάνω σου και στην Ελλάδα, Παναγία μου. Πες ότι είναι μία απλά γραφική που το λέει και δεν το εννοεί. Και αν το εννοεί, και αν πάει και σφαχτεί μπροστά σου. Θέλω να μου πεις σε αυτό το σημείο κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε για σένα. Όταν ήμουν από τσιρικάς και ήμουν δειλό παιδάκι, καθόλου δημοφιλές στο σχολείο κτλ. Φαντασιωνόμουν, ρε παιδί μου, ότι ήμουν ο Ιντιάνα Τζόουνς, ο Τζέιμς Μποντ. Ένας τύπος πολύ δυναμικός, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήμουν στο σχολείο. Φώτη και Μαρία, πιστεύετε ότι ο Δημήτρης Μιλιόγλου θα ήταν καλύτερος James Bond από εμένα? James Bond, James Bond, James Bond θα γίνω για να σε αποκτήσω, να δεις πως είναι μου και θα σου τα αποδείξω. Ζω τον δειρό μου, φίλε. Κυρίες και κύριοι, και το αποτέλεσμα θα το δώσουν οι ειδικοί για να μην νομίζετε ότι κλέβω. Ο Γιάννης και ο Κυριάκος. Ήταν μια πεντακάθαρη νίκη δική σου. Με μακράν διαφορά νίκη δική σου. Είναι πουλημένο, παιδιά. Όχι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Είσαι αυτό το θέμα.
τυχερός. Ναι, στο χέρι. Βέβαια, του Δημήτρη το έκλωτσε. Το είδατε. Ναι. Τόσο δυνατό είναι, ρε παιδί μου. Και ήταν και η πρώτη φορά που έριχνα, να ξέρετε. Δεν μου λέει, στο στρατό δεν έχει δείξει καμιά πολύ. Περίστροφο είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό τι ήταν. Και πάτε σε σκοπευτήρια. Τι σκοπευτήριο είναι αυτό? Είναι σκοπευτήρια εκπαιδευτικά. Πηγαίνουν και αστυνομικοί και κάνουν προπόνηση. Άλλοι στρατιωτικοί πηγαίνουν. Και ιδιώτες για να μάθουν. Ορίστε, καλά, τι να μάθουν. Τι σου κάνει να κλείσω μια ώρα. Δεν ξέρω, να κλείσω μια ώρα να πάρω. Νομίζω... Μαρία, θε. Εμένα μου αρέσει σκοπευτήρια πάρα πολύ. Αλλά... Αυτό με το. Μου φάνηκε πολύ βαρύ. Δύσκολο. Φεύγει και το. Μαρία, δεν καταλαβαίνεις τώρα πόσο κλωτσούσε το όπλο. Όταν πυροβολείς, φεύγει σφαίρα άδεια και αφήνει ένα τσόφλι. Σαν λιώσκο. Να πω κάτι, πετάνε πιστή. Πώς κάνεις το γιάσμο. Δεν το νόμιζα ότι φεύγει ολόκληρο. Ήταν ένα τσόφλιμα να μου κάνει το πιστήκι έτσι και φεύγει. Έρχεται μια μαϊμού και τα πάζει. Έλα, αλήθεια. Ο Κάλλητας. Πάμε, κάνει το όπλο. Πριν κλείσουμε, θέλω να δω το Μιλιόγλου πώς ήταν παλιά. Το έχουμε κρατήσει λίγο. Ναι, και εγώ δεν κοροϊδεύεται. Σας παρακαλώ. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Εγώ κοροϊδεύεις, πονάει και το δόντι μου. Για πού δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Ναι, 120 κιλά είναι πολλά. Τώρα το πολύ είναι 80, παιδιά. Ένας άντρας με ένα 80, ένα 90, μπορεί να είναι 100 και να μην είναι. Εσύ πόσα κιλά είσαι? 85. Τι είσαι? 85, παιδιά. Αλήθεια, παιδιά. Έτσι, τι έχεις τα κιλά? Και εγώ είμαι 84. Εσύ πόσο είσαι? Παιδιά, εγώ είμαι 74. Γιάννη μου, μη ζυγίζει πιο πολύ. Δεν έχουν βάρος. Όταν γυμνάζεσαι, ο μης βαραίνει. Ναι, έχεις ελαφρύ σκελετό εσύ. Ναι, νάτος. Νάτος, παιδιά, νάτος. Πω, πω. Είναι, παφουλός. Καταλέφος ήταν εκεί. Τα παίρνει παντού και δεν φαίνεται άσχημα. Εντάξει. Ναι, δεν τα κάνει ψωμάκια. Ούτε μπούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αλήθεια, Δημήτρη, αυτοί οι άντρες τις αρέσουν. Αυτοί οι άντρες. Αυτά για σήμερα, λοιπόν.